συστηθούμε, μας γνωρίζετε. Πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο προς τις εκλογές και με την ευκαιρία της συνάντησής μας θα θέλαμε να σας καλέσουμε, να καλέσουμε για ακόμα μια φορά τα λαϊκά στρώματα του νησιού μας, τους συμπολίτες μας, να κλείσουν τα αυτιά τους στα κάθε λογής προεκλογικά γνωστά ταξίματα που ήδη έχουν πέσει στην προεκλογική ατζέντα, είτε αυτά προέρχονται από την κεντρική εξουσία, είτε από τοπικούς παράγοντες και φυσικά μόνο στόχο έχουν να εφαρμάξουν τις ψήφους και να εγκλωβίσουν τις συνειδήσεις. Να τους καλέσουμε για ακόμα μια φορά να μην τσιμπήσουν στις διάφορες μετακινήσεις και μετατοπίσεις διαφόρων παραγόντων που παρατηρούνται τελευταία, πότε έτσι και πότε αλλιώς, από το ένα κόμμα στο άλλο, από μια παράταξη στην άλλη, από τον ένα χώρο στον άλλο, είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια. Τέτοιου είδους μεταγραφές και η ευκολία με την οποία γίνονται δείχνουν αφενός τη στρατηγική τους σύγκληση και την ομοιότητα των προγραμμάτων τους, όλων αυτών των σχεδιασμών, και αφετέρου δείχνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιφέρουν την κάθαρση από την ευθύνη που έχουν όλοι αυτοί και που θα κουβαλάνε σε όποιο σχεδιασμό και αν βρίσκονται, είτε στήριξαν τις ευηλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε συνένεσαν σε αυτές τις πολιτικές, τις εφάρμοσαν κατά γράμμα, είτε ακόμα και δεν εναντιώθηκαν σε αυτές. Ακόμα περισσότερο, δεν μπορούν να βγάλουν από πάνω τους την ευθύνη όλοι αυτοί που σήκωναν με τα δυο τους τα χέρια στα δημοτικά συμβούλια και ψήφιζαν, υλοποιούσαν μια σειρά μέτρα που ούτε στο ελάχιστο δεν βελτίωναν τα οξυμένα προβλήματα του λαού μας, αλλά αντίθετα τα όξυναν. Στήριξαν και στηρίζουν και θα στηρίζουν, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, όλες τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που μετατρέπουν το Δήμο σε χωροπηκτικό και χωροεισπρακτικό μηχανισμό. Θέλουμε να καλέσουμε το λαό μας να μην ψαρώσει στο δίθεν ανεξαρτηλίκι που πουλάνε μερικοί και που για μια ακόμα φορά μπροστά σε εκλογές, αφού πάσχισαν να πάρουν το χρήσμα και τη στήριξη διαφόρων και προσπάθησαν να γίνουν οι εκλεκτοί των κομμάτων τους, θυμήθηκαν τώρα ξαφνικά να φορέσουν πάλι τα κοστούμια των ανεξάρτητων δίθεν υποψηφίων. Λένε ψέματα όσοι αποκρύπτουν το γεγονός ότι εκφράζουν συγκεκριμένες πολιτικές. Ο λεσβιακός λαός έχει μεγάλη εμπειρία, τη μεγαλύτερη ίσως, από δίθεν ανεξάρτητους δημάρχους και δημοτικές αρχές, αλλά κυρίως από το πώς όλοι αυτοί εμφάνισαν στο αχέριο όλες τις κυβερνητικές επιλογές και υποτάχθηκαν στους αντιλαϊκούς νόμους που διέχουν την τοπική διοίκηση. Εμείς δεν ασπαζόμαστε τη λανθασμένη άποψη ότι οι δημοτικές εκλογές δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Η ζωή αποδεικνύει το αντίθετο. Περιφέρειες και δήμοι έχουν στην αρμοδιότητά τους κρίσιμες για τη ζωή των εργαζομένων και του λαού μας υπηρεσίες και είμαστε σίγουροι ότι όλοι αυτοί οι επίδοξοι δίθεν ανεξάρτητοι, κατά τα άλλα διεκδικητές του Δήμου Μυτιλήνης, στην πράξη θα κάνουν ό,τι και οι προηγούμενοι. Θα εφαρμόσουν δηλαδή κατά γράμμα τις ίδιες πολιτικές. Θέλουμε να καλέσουμε το λαό μας να μην εγκλωβιστεί σε συζητήσεις για ζητήματα που προσανατολίζουν από τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Κάποιοι δυστυχώς επιδιώκουν να αναγάγουν αυτά τα προσανατολιστικά ζητήματα ως τα κύρια τάχα που θα πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου για τις εκλογές. Κυρίως γιατί δεν θέλουν να ανοίξει η ουσιαστική κουβέντα γύρω από τις πραγματικές ανάγκες μας, όπως τα πρόσφατα επεισόδια με το Σταυρό και άλλα τόσα. Αλήθεια, αναρωτιόμαστε πόσο λύθηκαν μια σειρά προβλήματα της πόλης και του νησιού μας από την ανύψωση του Σταυρού, αλλά και από την αντιπαράθεση που ανοίχθηκε γύρω από αυτό το θέμα. Πόσο μειώθηκε η ανεργία, πόσο ανέβηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις, πόσο μειώθηκαν οι ροές και οι συνέπειες από το προσφυγικό, πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από το νησί, πόσο αναχαιτίστηκε η ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας στο Αιγαίο. Είναι δεδομένο ότι η εποχή των αντιμαχιών μεταξύ των οικονομάχων και των οικολολατρών έχει παρέλθει με το τέλος της Βυζαντινής εποχής και ως παράταξη ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις που δείχνουν το δέντρο και όχι το δάσος. Στις μέρες μας επιβεβαιώνεται ότι οι πολιτικές δυνάμεις, κόμματα και κυβερνήσεις που υπηρετούν το κεφάλαιο και την εξουσία του, όχι μόνο δεν φράζουν τον δρόμο στην ακροδεξιά, αλλά τη θρέφουν ακόμα περισσότερο. Γιατί θρέφει το ίδιο το σύστημα που τη γεννά και την αναθρέφει. Με ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, με οργανωμένο λαϊκό εργατικό κίνημα, μπορούμε να δυναμώσουμε την πάλη για να τσακίσουμε τον φασισμό, τον εθνικισμό, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, όπως και τις αιτίες που το γεννά. Το τελευταίο διάστημα γίνεται επίσης μια προσπάθεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να στηθεί το ψευδεπίγραφο δίπολο της προόδου από τη μία και της συντήρησης της ακροδεξιάς από την άλλη. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Όσοι συμφωνούν στα βασικά στρατηγική σημασία ζητήματα, τόσο το προσπαθούν να ορθώσουν ψεύτικα τείχη
για να ξεγελάσουν για άλλη μια φορά το λαό μας. Στείνουν γέφυρες και γεφυράκια προοδευτικής συμμαχίας, όπως τη λένε, με διάφορα πολυφάγια της σοσιαλδημοκρατίας και καλούν σε αντιφασιστικό μέτωπο. Πρόθυμοι περπατητές γεφυρών υπάρχουν πολλοί, όμως κανείς πραγματικά αριστερός, προοδευτικός άνθρωπος δεν πρέπει να ξεγελαστεί. Γιατί γέφυρες και γεφυράκια υπήρχαν και υπάρχουν και ενώνουν όλο το αστικό πολιτικό προσωπικό και τα κόμματά τους. Είναι οι γέφυρες που ένωσαν το ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ στη διακυβέρνηση για σχεδόν 4 χρόνια. Είναι οι γέφυρες που περπάτησαν βουλευτές του ποταμιού της Ένωσης Κεντρών για να βρεθούν όλοι στα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και άλλη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το κλείσιμο του ματιού της κυβέρνησης προς τη Χρυσή Αυγή που έχει ευθύνη για την καθυστέρηση της δίκης της, ενώ με τις πρόσφατες εξαγγελίες για τις επικείμενες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, αν τελικά ψηφιστούν, θα ρίξουν στα μαλακά τα υπόδικα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η μόνη πραγματικά διαφορετική δύναμη απέναντι σε όλους τους άλλους είμαστε εμείς, το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί μόνο εμείς αποκαλύπτουμε στο λαό τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων και τον δρόμο που πρέπει να παλέψουμε για να έρθουν καλύτερες μέρες για μας και τα παιδιά μας. Γιατί η ζωή έδειξε ότι όσο πιο πολλοί κομμουνιστές και συνεργαζόμενοι μαζί μας αναδειχθούν σε δήμους και περιφέρειες, όσο είμαστε πιο δυνατοί, είτε από θέση διοίκησης είτε μειοψηφίας, που το απευκόμαστε δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε ανάσα στα λαϊκά στρώματα, να αποσπάσουμε έστω κάποιες κατακτήσεις, γιατί εμείς προτάσουμε τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Ξέρουμε να οργανώνουμε τους αγώνες του λαού, μπαίνοντας οι ίδιοι μπροστά, δεν υποσχόμαστε λύσεις στη λογική της αντίθεσης, δεν συμβιβαζόμαστε στη λογική του τίποτα δεν γίνεται. Γιατί μόνο εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια, γιατί ποτέ δεν είπαμε ψέματα. Ξεκαθαρίζουμε και κάνουμε απόλυτα γνωστό ότι εμείς στους βρώμικους σχεδιασμούς, συνεργούς και συνενόχους δεν θα μας βρουν. Θα μας βρουν αντίθετα απέναντί τους, όπως μας έβρισκαν μέχρι τώρα. Να παλεύουμε μαζί με τα λαϊκά στρώματα ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που συνεχίζονται. Να διεκδικούμε την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Δήμων. Την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από τη βαριά φορολογία. Την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δημόσιων κοινωνικών δομών στην προσχολική αγωγή, την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία, την άθληση. Να διεκδικούμε την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού σε όλους τους τομείς με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις τσέπες των δημοτών. Την προστασία των ελεύθερων χώρων και των δασών από την εμπορευματοποίηση. Να διεκδικούμε έργα και υποδομές που έχει πραγματικά ανάγκη ο λαός μας και βελτιώνουν την καθημερινότητά του. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στη νεολαία του νησιού μας και την καλούμε η πρώτη ψήφος της να είναι κόκκινη, να είναι ανατρεπτική. Την καλούμε να κάνει κριτήριο της σκέψης, της τάσης και της ψήφου στα σύγχρονα δικαιώματά της, στη μόρφωση, στην εργασία, στη δημιουργική ζωή. Η πρώτη ψήφος να είναι στη λαϊκή συσπήρωση. Έχοντας την παρακαταθήκη μας την πραγματικά επιτυχημένη εκδήλωση με θέμα πολιτισμός για όλους, πολιτισμός παντού, που έγινε πριν από μερικές μέρες, που πραγματικά ανέβασε ένα μπόι παραπάνω τον πύχη των απαιτήσεων, από τώρα σας ανακοινώνουμε ότι προγραμματίζουμε νέα μεγάλη εκδήλωση στις 13 Απρίλη με θέμα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, επιθυμώντας να αγκαλιάσετε και την εκδήλωση αυτή όπως και την προηγούμενη, βγαίνοντας δυνατά και διεκδικώντας μια ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις. Για ένα νησί ελεύθερο από τα ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα ναρκωτικά. Πορευόμαστε με όσους θέλουν μια καλύτερη ζωή, με όσους διεκδικούν φιλολαϊκά μέτρα που πηγαίνουν τη ζωή μπροστά, με όσους επιθυμούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, με όσους απαιτούν να έχουν ό,τι πραγματικά τους ανήκει. Αυτός ο αγώνας και αυτή η συμπόρευση εκφράζεται τώρα και στο ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης. Τα πρόσωπα που το αποτελούν είναι άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί στους αγώνες που έδωσε και δίνει ο λαός μας. Είναι αγωνιστές της διπλανής πόρτας. Είναι επιτελείο ζυμωμένο με τους πόνους και τους καημούς του λαού μας. Επιτελείο που δεν παλεύει για την τσέπη του. Επιτελείο που θυσιάζεται για το κοινό καλό. Είναι επιτελείο νεολαίας που αγωνιά και προβληματίζεται για το μέλλον της. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας ανακοινώσουμε πως είμαστε στη θέση να δώσουμε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 31 υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με το συνδυασμό μας, που θα πλαισιώσουν το μόνο ψηφοδέλτιο της μάχης, το μόνο ψηφοδέλτιο της νίκης.
Αϊβαλιώτου Μαρία, σκηνοθέτης. Αυγουστίδης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός. Βαλάκος Παναγιώτης, φιλόλογος, εργαζόμενος σε ΜΚΟ, μέλος της διοίκησης του Παλαισβιακού Εργοτοϊπαλληλικού Κέντρου. Γιαννακά Ζωή, φυσιοθεραπεύτρια, μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης. Γιαννίκου Μαρία, αρχαιολόγος, δημοτική σύμβουλος του Δήμου Λέσβου. Γκαρτζοπούλου Μαρία, εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης. Δουκάκη Ελευθερία, γεωπόνος. Ζαφυρίου Γιάννης, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος της διοίκησης του Παλαισβιακού Εργοτοϋπαλληλικού Κέντρου. Κολαράς Φώτης, οικοδόμος, πρόεδρος του Σωματείου Κατασκευών Λέσβου. Κόμπος Στρατής, αγρότης, γραμματέας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Κοντζαδημητρίου Ντίνα, δημοτική σύμβουλος Δήμου Λέσβου. Μαυρογιάννης Θεόδωρος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, τέος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μυτιλήνης. Νικήτα Μουφλουζέλη Τριάδα Αλεξάνδρα, φοιτήτρια. Περγάμαλης Βασίλης, πολιτικός μηχανικός. Πετρενίτη Βάσο, περιβαλλοντολόγος, υπάλληλος Γενικής Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής. Πρωτόγυρος Δούκας, ψυχολόγος, εργαζόμενος σε ΜΚΟ. Ραφτέλη Αναστασία, λογοθεραπεύτρια. Σεράι Χριστίνα, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Επισητισμού Τουρισμού. Σκλεπάρης Γιάννης, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας των ΕΒΕ, επαγγελματίας. Σουλουγάνη Μαρία, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Τουρισμού Επισητισμού. Στέργιος Στάσιος, πολιτικός μηχανικός, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου. Τινιακός Γιώργος, οικονομολόγος, ιδιωτικός υπάλληλος. Τσαγκαρέλης Νίκος, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος της διοίκησης του Παλαισβιακού Εργοτοϋπαλληλικού Κέντρου. Τσουλέ Τσουλέλης Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος. Χαρατσιάρη Μαριάνθη, κοινωνιολόγος, εργαζόμενη σε ΜΚΟ. Χατζηλάβρου Μπάμπης, υπάλληλος στο Βοστάνιο Νοσοκομείο. Χατζηχρήστου Μαρία, οδοντίατρος. Στρατούλα Χιώτη, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Χριστοδούλου Βαγγέλης, συνταξιούχος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ. Χρυσαφίδης Νίκος, γιατρός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομειακών Γιατρών Λέσβου. Αυτή τη φορά κάνουμε τη διαφορά, στηρίζουμε και ενισχύουμε λαϊκή συσπήρωση σε Δήμο και Περιφέρεια. Ευχαριστούμε πολύ.